φίλης εξωτερικής χώρας, ήταν φανατικός απλόφιλος. Πρακτικά όμως, χωρίς τις γυναίκες αυτές, χωρίς τον ηρωισμό των Ελλήνων φαντάρων, δεν θα επιτυχανόταν αυτή τεράστια σημασία στη νίκη, τεράστια σημασία για την ψυχολογία όλων του δυτικού στρατοπέδου. 6 Απριλίου του 1941 όμως, έχουμε την επίθεση των Γερμανών, εδώ μόνο για το δεύτερο όχι, που δεν είναι και τόσο γνωστό, εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι ακόμα σημαντικότερο από το όχι που είπαμε στους Ιταλούς. Γιατί αυτό το όχι υπόθηκε στην πιο ισχυρή δύναμη της εποχής. Η Γερμανία ήταν μια υπερδύναμη. Και όμως ο ελληνικός στρατός άντεξε σχεδόν 2 εβδομάδες, έγιναν πολύ σκληρές μάχες με τους Γερμανούς. Τελικά, όπως ξέρετε, ιτηθήκαμε. Η Ελλάδα μοιράστηκε σε 3 ζώνες κατοχής. Βλέπετε, οι Ιταλοί έχουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι μένοι Ιταλοί, θυμίζω έτσι, οι Ιταλοί ιτήθηκαν. Και να σημειώσω ότι αυτό συμβαίνει μέχρι το Σεπτέμβριο του 1943. Τότε το Σεπτέμβριο του 1943 συνθηκολόγησε η Ιταλία και θα δούμε και τι σημασία έχει αυτό για την έναρξη του βίου συγκρούσεων μεταξύ Ελλήνων.